Παρασκευή πρωί σήμερα στον κόβο της Κουλούρας και για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η δραστική κινητοποίηση των αγροτών. Μαζί μου, δίπλα μου, έχω τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, τον Συλλόγο Αγροτών Αλεξάνδρειας, τον κύριο Παναγιώτη Μεσαλά. Καλημέρα, κύριε Μεσαλά. Πώς είναι η δεύτερη μέρα σήμερα? Εχθές και σήμερα παρατάξαμε τα τρακτέρ δίπλα από την Ιωνατία Οδό στην Κουλούρα, στον κόβο της Κουλούρας. Ήρθαμε με τα τρακτέρ μας από την Αλεξάνδρεια και από τα γύρω χωριά, σαν προειδοποιητική κίνηση για το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όπου ουσιαστικά είναι η εβδομάδα των κινητοποιήσεων. Σήμερα μάθαμε για μια δραστηριοποίηση επιπλέον που κάνατε, για ένα ψήφισμα που καταθέσατε στην Ομαρχία. Για πέστε μας σχετικά. Καταθέσαμε ένα ψήφισμα στην Ομαρχία. Είναι αυτή τη στιγμή η αντιπροσωπεία μας τον Περιφερειάρχη, τον κ. Βαλατζίδη. Αυτό το ψήφισμα θα μεταφερθεί σε όλη την Ελλάδα, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Γεωργίας, παντού. Το οποίο αναφέρει μέσα όλα τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, το φόβο που μας διακατέχει για καταστροφή του επαγγέλματός μας, από τα νέα μέτρα που ακούγεται ότι θα ψηφιστούν σύντομα και θα αφορούν το επάγγελμά μας, που έχουν να κάνουν με τη φορολογία που αυξάνεται κατά 100%, δηλαδή πάει στο 26% από 13%, για το ασφαλιστικό του ΟΓΑ, το οποίο θέλουν να το βάλουν στο ίδιο επίπεδο με τις εισφορές του ΙΚΑ, δηλαδή να πληρώνει ο αγρότης κάθε μήνα. Θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με το επάγγελμά μας. Δεν μπορούν να γίνουν. Δεν γίνεται ο αγρότης να πληρώνει μια φορά το μήνα η ασφάλεια, ναι, όταν έχει τέτοιο καιρό και είναι οι παραγωγές του μέσα. Κατανοητό. Και μάλιστα ο καιρός δεν βοηθάει κιόλας. Μάλλον είναι και καταστροφικός, θα έλεγα, για κάποιες φοιτητές όπως το Βαμβάκι. Σχετικά δημοσιεύσαμε άρθρα και κείμενα σχετικά με την καταστροφή του Βαμβακιόνος τώρα. Από εκεί και πέρα, εάν δεν εισακουστείτε, ποια το επόμενο βήμα σας? Τι έπεται δηλαδή? Κινητοποίηση σε πανελλαδικό επίπεδο. Είμαστε σε επαφή με πάρα πολλούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα και την επόμενη Πέμπτη θα δείξουμε τη δύναμή μας σε όλη την Ελλάδα. Εμείς να ευχηθούμε ειλικρινά και μέσα από την καρδιά μας, γιατί και εμείς από αγροτική περιοχή είμαστε, αγροτικές οικογένειες έχουμε, μέσα από την καρδιά μας να δικαιωθείτε. Είναι αλίμονο, αν μη τι άλλο, είναι δίκαιος ο αγώνας σας. Και θα είμαστε, το υποσχόμαστε, συνεχώς δίπλα σας να καταγράφουμε τον αγώνα σας και τα δίκαια αιτήματά σας. Εγώ θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα στους αναδέρφους οι οποίοι δεν ήρθαν μέχρι στιγμής κοντά μας. Ότι ίσως αύριο, αν περάσουν αυτά τα μέτρα, να μην υπάρχει η καλλιέργεια, τουλάχιστον όπως την ξέρουμε. Και είναι κρίμα να καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας από φορολογικά μέτρα. Δηλαδή, δεν στέκει. Ακριβώς. Οδηγείται η αγροτιά προς τον όλεθρο, θα έλεγα. Ναι. Πρέπει όλοι να στηρίξουν τον αγώνα που κάνουμε εμείς, να έρθουν και άλλοι κοντά μας, γιατί θα γίνει και για αυτούς ό,τι γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα καταστραφούμε μόνο εμείς, θα καταστραφούν όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στον δίκαιο αγώνα σας, κύριε Μεσαλά. Βασίλης Σιμόπουλος για το Envolo.gr. Συνεχίζει η παρουσία μας στον κόβο της Κουλούρας. Δίπλα μου έχω έναν από τους αγρότες της περιοχής. Τον κύριο Καριώτη Δημήτριο, την Αλεξάνδρεια, Νεοχώρη Αλεξανδρίας. Από το Νεοχώρη Αλεξανδρίας. Κύριε Καριώτη, ποιο είναι ακριβώς το μεγάλο πρόβλημα για εσάς που βγαίνετε στους δρόμους? Το μεγάλο σας πρόβλημα ποιο είναι? Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τελειώνουμε. Θα αφήσουμε τη γη, θα αφήσουμε τις δουλειές μας και ό,τι θέλει ας γίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα μέτρα. Ήδη έχει συρρυκνωθεί πολύ το εισόδημά μας και με αυτά τα μέτρα τελειώνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουμε. Δηλαδή, με δύο λόγια, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια μέση λύση, κάποια διαπραγμάτευση ακόμα, ώστε να πετύχετε το σκοπό σας? Λύσεις υπάρχουν πολλές, πιστεύω. Αρκεί να θέλουν να τις δώσουν. Αυτοί πρέπει να τις βρουν. Πρέπει να βρουν λύση και πιστεύουμε ότι υπάρχουν λύσεις πολλές. Γιατί στην ουσία είμαστε η μόνη παραγωγική τάξη στην Ελλάδα. Αν τελειώσουμε και εμείς, τελειώνουν πολλά. Μαζί μας είναι συνεργεία, είναι μαγαζιά, είναι οτιδήποτε είσαστε ζει από εμάς. Ειδικά και τις αγροτικές περιοχές τις δικές μας εδώ, αλλά και της Θεσσαλίας, αλλά και γενικά όλων των πεδιάδων και που καλλιεργούνται, είστε ο βασικός κρίκος στην οικονομική αλυσίδα. Οικονομική αλυσίδα και της Θεσσαλονίκης. Εσείς, κτηνοτροφία και όλα τα σχετικά. Τώρα, εάν δεν ευοδοθούν άμεσα τα μέτρα που παίρνετε ως αντίδραση, τι σχεδιάζετε να κάνετε? Πολλά. Θα συζητήσουμε και θα δούμε. Πολλά. Ήδη έχουμε κάνει υποχωρήσεις, αλλά δεν γίνεται άλλο. Ωραία. Δεν μπορούμε άλλο. Ωραία. Και κλείνοντας, ένα μήνυμα για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, για τους συναδέλφους σας που δεν μπόρεσαν για κάποιους λόγους να είναι εδώ σήμερα. Θέλουμε τη συμπαράσταση όλων.
όλων, όχι μόνο αγροτών και καταστηματαρχών και ελεύθερων επαγγελματίες και όλοι πρέπει να έρθουν εδώ μαζί μας, όλοι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν πάμε πουθενά. Σήμερα είναι ο κλάδος σας, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Όλοι έχουν καταρακωθεί, αλλά τουλάχιστον από εμάς ζουν πάρα πολλοί. Εάν τελειώσουμε εμείς θα σταματήσουν όλοι. Εγώ το διστάνομαι αυτό, καταλαβαίνω. Είμαστε σε αγροτική περιοχή. Έχω φίλους πολιτές που πουλάνε μπαταρίες, λάστιχα από τη Θεσσαλονίκη και πουλάνε μόνο εδώ στην περιοχή μας, μόνο σε αγροτικές περιοχές. Θεσσαλονίκη και σε αστικά και δεν πουλάει κάτι κανένας. Μόνο εμείς ακόμα μπορούμε και κινούμε λίγο την αγορά. Έχουμε σταματήσει βέβαια, μπορούμε να βουλευτούμε κι αλλιώς, αλλά αν σταματήσουμε κι εμείς έχει τελειώσει η Ελλάδα. Ακριβώς. Εμείς σας καταλαβαίνουμε, προσχόμαστε να είμαστε δίπλα στον δίκαιο αγώνα σας και καλή δύναμη και στον αγώνα που κάνετε, κύριε Καριού. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.